Στείλτε όσους εισαγγελεί θέλετε. Τα δικά μου εισοδήματα, σε αντίθεση με τις γιγαντιές περιουσίες αυτών που μας κυβερνούν, είναι φορολογημένα. Με μια δικτική ανάρτηση, ο Στέφανος Κασελάκης κατηγορεί ευθέως τη δικαιοσύνη ότι κινείται ταχύτατα όταν πρόκειται για υποθέσεις που ενδιαφέρουν την κυβέρνηση, ενώ αντίθετα κινείται πολύ αργά για άλλες υποθέσεις όπως οι υποκλοπές και η τραγωδία των τεμπών. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά στον κόσμο. Όταν αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση Μιζωτάκη απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν αναλαμβάνει να στείλει σπίτι του αντί για τη φυλακή, βιαστέ πρωθυπουργικού φίλου, η ελληνική δικαιοσύνη έχει τα πιο αργά αντανακλαστικά στον κόσμο όταν οφείλει να διερευνήσει το έγκλημα, το μπάζωμα και τη συγκάλυψη τη τέμπη. Μετά από αυτή την ανάρτηση, το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί τον Στέφανο Κασελάκη για πόλεμο Λάσπης. Αφήνει. Ε, Εχμέ εχ, κατά το Πρωθυπουργού, οι οποίε είναι πράγματι ε, ε, χιδές, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μην απαντάει επί της mm -hmm. και λέω και πάλι να επιτίθεται με χιδέο τρόπο και στη δικαιοσύνη αλλά και να αφήνει ε, ε, υπονοούμενα τέτοιος ε, μεγάλης τοξικότητας. Πώς γίνεται η δικαιοσύνη να εμφανίζεται επισπεύδουσα ε, στην υπόθεση αυτή αλλά για βασικά θέματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία και έχουν συγκεντρωθεί 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για τα τέμπη όλοι ποιούν την ίσα. Εφόσον πράγματι και εξωκοινοβουλευτικοί πολιτική αρχηγοί εμπίπτουν στη διάταξη αυτή. αυτή. Οπωσδήποτε, εφόσον αυτό είναι βέβαιο και σίγουρο, την επόμενη μέρα θα γίνει μεταβίβαση των μετοχών του. Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια μετά το θόρυβο που προκάλεσε η επιλογή του Στέφαν Κασελάκη να δανείσει χρήματα από την εταιρεία του ΜΕΔΡΑ την Αμερική, τον ΣΥΡΙΖΑ, για να πληρωθούν όπω υποστήριξε μισθή και δώρο Χριστουγέννων στου εργαζόμενου στα κομματικά μέσα. Επιτίμιο για τη δικαιοσύνη. Γιατί απαιτόλμησε ο εισαγγελέα να αξιώσει έλεγχο σε κάτι το οποίο φαίνεται από τα περιστατικά ότι πάντω υπάρχει ένα ζήτημα. Δήλωσε ότι πρόκειται να πουλήσει ούτω ή άλλω να μεταβιβάσει αυτέ τι εταιρείε. Μια μη σκοπούμενη παράληψη, να προσπαθεί έτσι να συνταυτιστεί, να συγχύσει τον κόσμο τη στιγμή που υπάρχουν Άρα, με το μεγάλα το σκάνδαλα. Για... Υπάρχει θέμα νομικό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμο. Είναι παράλογο ο νόμο, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.